Σήμερα έχουμε προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 μέχρι το πέρας δηλαδή του ουραρίου μας, που σχετίζεται με το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί σήμερα στην Βουλή, το σχέδιο νόμου που αφορά την Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων που θα εδρεύει στην Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Αυτή η ψήφιση του νομοσχεδίου για μας δεν απαντά σε κανένα από τα προβλήματα τα οποία έχει ο κλάδος μας και ζητάμε από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να προβεί τώρα άμεσα σε προσλήψεις προσωπικού, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Να προβεί λοιπόν σε προσλήψεις με την μέσω ΑΣΕΠ, με την ενεργοποίηση του άρθρου 11, τουλάχιστον 500 υπαλλήλων και σε βάθος χρόνου και άλλων 500. Επίσης ζητάμε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, το οποίο είχε θεσμοθετηθεί στη λογική ότι βιώνουμε αντίστοιχες συνθήκες εργασιακές με τους δικαστικούς υπαλλήλους. Και τέλος ζητάμε και τις υπερορίες, σταθερή βάση, 120 ώρες το εξάμηνο και να αναγνωριστεί και όλη η προσπάθεια που κάνουμε και ο παραπάνω κόπος και η παραπάνω δουλειά που κάνουμε στις υπηρεσίες μας. Σήμερα ο σύλλογός μας συμμετέχει στην πανελλήνια στάση εργασίας που έχει προκηρύξει από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και με αυτή μας την ενέργεια καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο το οποίο επιγράφεται επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων και άλλες ρυθμίσεις. Ακριβώς γιατί δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα που χρονίζουν στον χώρο μας και επειδή καμία από τις προτάσεις μας δεν έχει γίνει δεκτή. Μπαίνουμε σε μία διαδικασία να αλλάξει ο οργανισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστών, να δημιουργηθεί ένας τομέας ο οποίος θα επιμορφώνει τους δικαστικούς υπαλλήλους και εμείς λέμε ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι όλος ο σχεδιασμός είναι τελείως ανεδαφικός και τελείως ανεφάρμοστος. Εμείς θέλουμε τώρα, άμεσα, την επιμόρφωση στον δικαστικό υπάλληλο και τον εν ενεργεία, αλλά και τον νεοδιοριζόμενο, αλλά με ρεαλιστικούς όρους. Όχι με χρονοδιαγράμματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, όχι με κατασπατάληση πόρων από εδώ και από εκεί. Υπάρχει ο μηχανισμός του Εθνικού, του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Όλα μα όλα τα Υπουργεία έχουν θεωρήσει ότι αυτός ο φορέας δωρεάν μπορεί να επιμορφώσει τους υπαλλήλους τους. Το δικό μας το Υπουργείο θα δώσει ένα σωρό χρήματα για να κάνει μια διαδικασία από το μηδέν και έτσι να καλωσιεργήσει για άλλη μια φορά και να μην προσλάβει δικαστικούς υπαλλήλους που χρειαζόμαστε σήμερα, χθες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και υπολογίζουμε στη συμπαράστασή σας. Το δευτεροβάθμιο όργανο, η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει τους δικαστικούς υπαλλήλους της Αττικής σε στάση εργασίας, σε συγκέντρωση στη Βουλή. Ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο που στις πλάτες των εργαζομένων δημιουργεί ασκήσεις επί χάρτου που όχι μόνο δεν θα λύσουν τα υπάρχοντα φλέγοντα προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσουν και άλλα. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε εργατικά χέρια, χρειαζόμαστε ανθρώπους, μπορούν να επιμορφωθούν, μπορούν να επιλεγούν με πολύ πιο ρεαλιστικές διαδικασίες. Είμαστε σε οριακή κατάσταση, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πολίτες, δικηγόρους και όλο το σύστημα το δικαιικό. Η απονομή της δικαιοσύνης δεν μπορεί να πέσει στις πλάτες μας. Εμείς είμαστε υπάλληλοι, θέλουμε να αμοιβόμαστε για αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι πολύ σοβαρό, αλλά δεν θέλουμε να συνδέουν το έργο μας με την ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης. Να μην μας φορτώνουν ευθύνες που δεν έχουμε και να μας πληρώνουν για τη δουλειά που κάνουμε. Είναι απλά τα πράγματα και δεν λύνονται με το παρόν νομοσχέδιο. Ευχαριστούμε πολύ.